Ας λύσουμε μία άσκηση ακόμα στις κυρτές συναρτήσεις. Να αποδείξετε ότι για κάθε α ανήκει στο μείον 2,2 ανοιχτό. Η συνάρτηση f του χ ίσον χ τετάρτης μείον 2α χ τρίτης και 6 χ τετράγωνο και 2 χ και 1 είναι κυρτή σε όλο το R. Πώς θα αποδείξουμε ότι η συνάρτηση αυτή είναι κυρτή? Να γράψουμε ότι το πεδίο ορισμού είναι το R. Βρίσκουμε την πρώτη και τη δεύτερη παράγωγο. Η ευτόνος του χ είναι 4 χ τρίτης μείον 6 α χ τετράγωνο και 12 χ και 2 και η ευδίστονο του χ είναι 12 χ τετράγωνο μείον 12 α χ και 12. Αν βγάλουμε κοινό παράγοντα το 12, τι θα μείνει μες στην παρένθεση? Χ τετράγωνο μείον α χ και 1. Θέλουμε να βρούμε το πρόσημο της ευδίστονο, δηλαδή το πρόσημο αυτού του τριωνύμου. Βρίσκουμε τη διακρίνουσά του, η οποία είναι β τετράγωνο μείον 4 αγ, μπορούσαμε και να μην γράφαμε τον τύπο, δηλαδή μείον α στο τετράγωνο, μείον 4 επί 1 επί 1, δηλαδή α τετράγωνο μείον 4. Το ερώτημα είναι το πρόσημο του α τετράγωνο μείον 4 ποιο είναι. Ή αλλιώς μπορούμε να το γράψουμε α μείον 2 επί α συν 2. Αυτό είναι ένα τριώνυμο που έχει ποιες ρίζες, το α πλην 2 επί α και 2, για ποιες τιμές του α μηδενίζεται. Αν το α είναι πλην 2 ή αν το α είναι 2. Και τι πρόσημο έχει αυτό το τριώνυμο έξω από τις ρίζες? Έξω από τις ρίζες είναι ομόσημο του α, δηλαδή του συντελεστή του α τετράγωνο. Αυτό είναι ένα τριώνυμο, όπως λέμε, χ τετράγωνο μείον 4, έχει συντελεστή το 1. Έξω από τις ρίζες είναι ομόσημο του α και μέσα στις ρίζες είναι τερόσημο του α. Έξω από τις ρίζες είναι συν και μέσα στις ρίζες είναι πλην. Άρα, τι πρόσημο έχει αυτό το τριώνυμο? Συν ή πλην για τα α που ανήκουν στο μείον 2,2 ανοιχτό? Πλην. Αυτό λοιπόν είναι μικρότερο του μηδενός, διότι το α ανήκει στο μείον 2,2. Όταν η διακρίνουσα είναι μικρότερη του μηδενός, τι πρόσημο έχει αυτό το τριώνυμο? Ας πούμε θεωρία. Έχουμε την α χ τετράγωνο και β χ και γ. Αυτό είναι ένα τριώνυμο. Ας πούμε ότι είναι η f του χ. Πρώτον, αν η διακρίνουσα είναι θετική, έξω από τις ρίζες που είναι ρο 1, ρο 2, το τριώνυμο είναι ομόσημο του α, ας πούμε ότι το α είναι θετικό και μέσα στις ρίζες είναι τερόσημο του α. Αν η διακρίνουσα είναι 0, το τριώνυμο έχει μία ρίζα που μηδενίζεται και παντού αλλού είναι ομόσημο του α. Αν πούμε ότι το α είναι θετικό, είναι παντού θετικό. Και αν η διακρίνουσα είναι αρνητική, δεν έχει καμία ρίζα και το τριώνυμο είναι πάντα ομόσημο του α. Εδώ λοιπόν είναι ομόσημο του α έξω από τις ρίζες, στα διαστήματα εκτός των ριζών. Εδώ είναι ομόσημο του α παντού εκτός από τη ρίζα και εδώ είναι ομόσημο του α. Αν το α ήταν αρνητικό, θα ήταν έξω αρνητικό, μέσα θετικό. Εδώ θα ήταν παντού αρνητικό, παντού αρνητικό. Αυτό που είπαμε είναι θεωρία. Το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε δύο τριώνυμα. Ένα τριώνυμο είναι αυτό, το οποίο βρήκαμε το πρόσημό του, ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Αυτό όμως ήταν η διακρίνουσα αυτού του τριωνύμου. Το μπλε τριώνυμο ποιο α έχει, εννοώ ότι είναι της μορφής α χ τετράγωνο και β χ και γ. Ποιο είναι το α αυτού του τριωνύμου, ο συντελεστής δηλαδή του χ τετράγωνο? Είναι το 1. Άρα αυτό το τριώνυμο έχει αρνητική διακρίνουσα και α θετικό. Αρνητική διακρίνουσα και α θετικό. Άρα είναι πάντα θετικό. Συνεπώς, η f δίστονο του χ, η οποία ισούται με 12 επί χ τετράγωνο μείον α χ και 1, είναι θετική για κάθε χ ανήκει στο r. Αφού έχει αρνητική διακρίνουσα και το α είναι θετικό. Άρα η f είναι κυρτή στο r. Όλη η δυσκολία αυτής της άσκησης ήταν στο πρόσημο του τριωνύμου. Έπρεπε κανείς να θυμάται τη θεωρία από το τριώνυμο και να μην μπερδευτεί με τις δύο διακρίνουσες. Διότι είχαμε την ευδίστονο να είναι ένα τριώνυμο και τη διακρίνουσα να είναι ένα άλλο τριώνυμο που έπρεπε να βρούμε το πρόσημό του. Χρησιμοποίησαμε την πρώτη περίπτωση για το τριώνυμο αυτό και την τρίτη περίπτωση για το τριώνυμο αυτό. Ελπίζω να έγινε κατανοητό.